Βρισκόμαστε στο Σιάν Τζιάκομο, στην πλατεία δηλαδή του Ιστορικού Δημαρχείου, όπου ήδη έχει ξεκινήσει να στείνεται το χριστουγεννιάτικο ντεκόρ, να μην το πούμε χριστουγεννιάτικο χωριό, να τοποθετείτε, όπου αύριο αναμένεται να είναι και ολοκληρωμένο. Εδώ στην Κέρκυρα, όπου πέρσι στήθηκε το χριστουγεννιάτικο χωριό με διάφορες εκδηλώσεις. Αυτό είναι. Όπως βλέπετε και εσείς, υπάρχει κίνηση, κυρίως παιδάκια. Να πάμε και από κάτω να σας δείξω από κάτω προς τα πάνω. Εδώ έχει στηθεί κάτι σαν εξέδρα, προφανώς κάτι θα τοποθετήσουνε. Αύριο θα είναι ολοκληρωμένο ωστόσο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να το καταγράψουμε και να το δείτε. Ζωντανεύοντας έτσι τα προεόρτια, οι μέρες λίγο πριν τις γιορτές, γεμίζοντας παιδικές φωνές. Και κόσμο έτσι. Όπως είπαν δηλαδή και από το Δήμο, η αρμόδια αντιδήμαρχος πολιτισμού, θα προλάβει και θα έχει ολοκληρωθεί αυτός ο χριστουγεννιάτικος διάκοσμος ουσιαστικά, γιατί δεν προβλέπεται χριστουγεννιάτικο χωριό με την έννοια που την έχουμε συνηθίσει, αλλά χριστουγεννιάτικες κατασκευές, χριστουγεννιάτικος διάκοσμος, όπου θα αλλάξει την ψυχολογία του κόσμου. Προλαβαίνουμε εν ώψη των Χριστουγέννων. Ενώ τις άλλες εβδομάδες όλα θα είναι στη θέση τους τοποθετημένα. Αυτές ήταν οι δηλώσεις. Και αυτό βλέπουμε να συμβαίνει κιόλας. Λοιπόν, θα ξανακάνουμε σύνδεση αύριο, που θα σας δώσουμε όλη την εικόνα ολοκληρωμένη.